Στο πρόγραμμα του μεταβολισμού μιλάμε διαρκώς για την αντίσταση στη λεπτίνη και την αντίσταση στην ινσουλίνη που διορθώνουμε, ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε μέγιστη απώλεια βάρους και κυρίως λίπους. Είναι όμως σημαντικό να αναφερθούμε σε δύο στοιχεία του προγράμματος, τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά. Ασφαλώς, για να επιτευχθεί η λύση στην αντίσταση στη λεπτίνη, στηριζόμαστε σε ειδικούς συνδυασμούς προβιωτικών, πρεβιωτικών και μεταβιωτικών, δηλαδή το μικροβίωμα του εντέρου, το οποίο σταματάει το πρόβλημα, φτάνει επιτέλους η λεπτίνη στον εγκέφαλο, οπότε ο τοξοειδής πυρήνας και ο υποθάλαμος σταματάνε να παράγουν ορεξιογόνες ορμόνες, σταματάμε να πεινάμε, οπότε μπορούμε να κάνουμε εύκολα διαλυματική νηστεία. Με αποτέλεσμα να φύγει επιτέλους η ινσουλίνη και η γλυκόζη από το αίμα για να εμφανιστεί η πολυπόθητη αδερφή της, η γλυκαγόνη, η οποία δίνει εντολή στο σηκώτη να κάψει το αποθηκευμένο λίπος μετατρέποντάς το σε ενέργεια. Δεν έχουμε πει όμως πού καίγεται το αποθηκευμένο λίπος. Αυτή η διαδικασία γίνεται στα μυτοχόνδρια. Οι περισσότεροι όμως παχύσαρκοι άνθρωποι, λόγω του αυξημένου λίπους έχουν αυξημένη φλεγμονή και οξείδωση, στοιχεία που καταστρέφουν τα μυτοχόνδρια μειώνοντας δραματικά τους αριθμούς τους. Οπότε, εκτός από την λύση στην αντίσταση στη λεπτίνη και την αντίσταση στην ινσουλίνη, εκτός από τη βελτίωση της λειτουργίας του ύπατος, εστιάζουμε και στα μυτοχόνδρια. Χρησιμοποιούμε ειδικά ένζημα, συνένζημα και καταλύτες, αλλά και ειδικά διατροφοφάρμακα, τα οποία δίνουν εντολή στα μυτοχόνδρια και να προστατευτούν από τη φλεγμονή, αλλά και να πολλαπλασιαστούν φτάνοντας στα ιδανικά νούμερα, δηλαδή περίπου 1000 ανακύτταρο. Ένα από τα κορυφαία διατροφοφάρμακα που χρησιμοποιούμε είναι τα λιπαρά οξέα μέσης αλύσου, δηλαδή MCT, Medium Chain Triglycerides, και μάλιστα την κορυφαία τους μορφή, δηλαδή το καπριλικό οξύ, το οποίο, εκτός ότι δίνει εντολή στα μυτοχόνδρια να πολλαπλασιαστούν και να προστατευτούν από τη φλεγμονή, σκοτώνει παθογόνα βακτήρια και μύκητες στο έντερο μας, αλλά κάνει και κάτι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Αυξάνει την ταχύτητα μεταβολισμού και τις καύσεις λίπους. Και αυτό είναι μόνο το ένα από τα 8 διατροφοφάρμακα που αυξάνουν το μεταβολισμό και τη λιπόλυση, σε συνδυασμό φυσικά με τη ρύθμιση της αντίσταση της λεπτίνης και της ινσουλίνης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματά μας, μπορείτε να καλείτε καθημερινά στα αναγραφόμενα τηλέφωνα 10 με 8.30.